Σε εφορία και εισφορές θα δίνεται το 55% του εισοδήματος σύμφωνα με την εκτίμηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Η Επιτροπή αναφέρει πως η κοινωνία βρίσκεται ενώπιον ενός συνδυασμού διατάξεων ασφαλιστικής και φορολογικής φύσης που, αν εφαρμοστούν, θα οδηγήσουν σε μια μεγάλη επιβάρυνση των ασφαλισμένων και φορολογούμενων, επιβάρυνση η οποία αθρηστικά θα ανέλθει στο 55 με 56% του ακαθάριστου εισοδήματος. Για παράδειγμα, ένας δικηγόρος με εισόδημα 20.000 ευρώ θα πρέπει με βάση το νέο ασφαλιστικό φορολογικό να καταβάλει για φόρους και εισφορές 11.901 ευρώ ετησίως, ένας αγρότης με το ίδιο εισόδημα 9.630 ευρώ. Παράλληλα, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εκτιμά ότι έπρεπε να διαχωριστεί η διαδικασία εξοικονόμησης 1% του ΟΕΠ από το συνταξιοδοτικό από μια αμφίβολης αποτελεσματικότητας και διατηρησιμότητας ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Αναλυτικά, οι εισφορές του ασφαλιστικού νομοσχεδίου έχουν ως εξής. Πρώτον, έρχεται αύξηση των εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης κατά 1% από 1η Ιουνίου του 2016 έως 31 Μαΐου του 2019. Δεύτερον, εισφορά 7% των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών για το ΕΤΑ. Τρίτον, εισάγεται εισφορά 20% επί των ετήσιων εισοδημάτων και ελεύθερων επαγγελματιών και των επιστημόνων από 1η Πρώτου του 2017 για τον κλάδο της σύνταξης. Τέταρτον, προβλέπεται σταδιακή μετάβαση στο συντελεστή 20% την περίοδο 2017-2022 για τους αγρότες. Πέμπτον, εισφορά 6% στις κυρίες συντάξεις υπέρ του ΕΟΠΗ. Έκτον, διατηρείται η εισφορά 6% και στις επικουρικές. Έβδομον, προβλέπεται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης ύψους 7,1% επί του εισοδήματος των μισθωτών. Και τέλος, προβλέπεται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 6,9% επί του εισοδήματος των επαγγελματιών και των ανεξάρτητων αυτοαπασχολούμενων.